Όχι, ότι η τουριστική σεζόν έχει βοηθήσει στο να αυξηθούν και οι μολύνσεις από τον κορονοϊό σε αρκετές περιοχές της χώρας. Μάλιστα στην Κρήτη φαίνεται ότι μονοπολεί το ενδιαφέρον η υποπαραλλαγή αίρης. Θα καλησπερίσουμε ευθύς αμέσως τον επίκουρο καθηγητή στο Τμήμα Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Γκίκα Μαγιορκίνη. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα, χαίρομαι... σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που μιλάμε και επί κριτικού εδάφους, καθώς βρίσκεσαι στην Κρήτη αυτή την περίοδο. Μάλιστα, αυτή την περίοδο είμαι στη Σιτία. Χαίρομαι να έχετε μια όμορφη παραμονή στο νησί μας. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο με αυτό το τελευταίο. Τι σημαίνει υποπαραλλαγή αίρης και για ποιο λόγο η Κρήτη μονοπολεί το ενδιαφέρον όσον αφορά τις αυξημένες μολύνσεις από αυτήν την υποπαραλλαγή σε σχέση με την υπόλοιπη ελληνική επικράτεια? Λοιπόν, η υποπαραλλαγή αίρης, όπως έχει ονομαστεί, όχι επίσημα, αλλά στο διαδίκτυο, είναι μια υποπαραλλαγή που το επίσημο της όνομα είναι EG5.1. Είναι μια υποπαραλλαγή η οποία δόσεις παγκοσμίως. Τώρα, στην Κρήτη, επειδή υπάρχει πιο εντατική μοριακή επίβλεψη, φαίνεται ότι υπάρχει, ότι έχει επικρατήσει, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα υπολείπεται των ελέγχων, των μοριακών ελέγχων, οπότε γι' αυτό φαίνεται ότι στην υπόλοιπη Ελλάδα υπάρχει μια καθυστέρηση. Λογικά, ό,τι υπάρχει και στην Κρήτη, υπάρχει και στην υπόλοιπη Ελλάδα, θεωρούμε, σε αυτή τη φάση. Απλά επειδή εδώ γίνονται περισσότερες δειγματοληψίες καθημερινά στα σταθερά σημεία των μεγάλων πόλεων και κυρίως του Ηρακλείου. Ακριβώς. Και το εργαστήριο στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης έχει έτσι μια πιο σωστή, να το πω έτσι, επίβλεψη, οπότε το παρακολουθεί πιο στενά. Άρα δεν είναι κάτι, νομίζω, που αφορά μόνο την Κρήτη, λογικά αφορά όλη την επικράτεια. Κύριε καθηγητά, ποια είναι η διαφορά αυτής της υποπαραλλαγής και αν πρέπει να μας ανησυχήσει? Γιατί κακά τα ψέματα και επισήμως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει λήξει την πανδημία. Ωστόσο, όλα αυτά τα χρόνια και όλο αυτό το διάστημα που μιλούσαμε και μέσα από τις δικές μου εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων μαζί σας, λέγατε ότι πρέπει να μάθουμε να ζούμε πλέον με τον κορονοϊό. Λοιπόν, η συγκεκριμένη υποπαραλλαγή φαίνεται ότι μεταδίδεται πιο γρήγορα από τις υπόλοιπες που έχουμε δει το τελευταίο εξάμηνο. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε ένα πισωγύρισμα. Δεν περιμένουμε δηλαδή να δούμε μία κατάσταση που βλέπαμε πέρυσι και πρόπερσι. Σίγουρα θα έχουμε μία έξαρση στις μεταδόσεις, θα έχουμε μία έξαρση στα κρούσματα, αλλά αυτή η έξαρση δεν θα είναι στα επίπεδα που είδαμε σε προηγούμενα χρόνια και δεν θα χρειαστούν μέτρα που θα επηρεάσουν το γενικό πληθυσμό. Άρα αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό που ακούμε από εσάς. Γιατί ξέρετε, ο κόσμος, επειδή ήταν μια πολύ έτσι πιεστική κατάσταση αυτή η περίοδος της πανδημίας, όταν ακούει ακόμα και ρεπορταζιακά να μεταφέρουμε την είδηση, λειτουργεί λίγο με έναν φοβικό τρόπο, ότι προσπαθείτε να μας μεταφέρετε πάλι μια ανησυχία. Μιλάμε καθαρά επιστημονικά για κάτι το οποίο από εδώ και μπρος θα συμβαδίζουμε, θα συμπορευόμαστε. Κοιτάξτε, ο κόσμος έχει αντανακλαστικά από τα προηγούμενα χρόνια, ωστόσο είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώσουμε τον κόσμο, γιατί βεβαίως ο κόσμος θα κολλήσει, θα πάει, θα κάνει το τεστ και πρέπει να ξέρει. Και το κυριότερο που πρέπει να ξέρει ο κόσμος είναι, γιατί όλοι μας λίγο πολύ στον κύκλο μας έχουμε έναν ευάλωτο άνθρωπο. Έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πάνω από τα 65, πάνω από τα 70, ένας ο οποίος είναι χρόνια ασθενής. Θα πρέπει να ξέρει αυτός ο άνθρωπος, λοιπόν, ότι πρέπει να βρίσκεται σε μια επιφυλακή, εάν έχει συμπτώματα να κάνει το τεστ και το κυριότερο να αναζητήσει τη θεραπεία. Γιατί η θεραπεία θα τον βοηθήσει πάρα πολύ και είναι διαθέσιμη. Και θα πρέπει να την πάρει πριν βαρύνει, δηλαδή πριν εμφανίσει τα πολύ σοβαρά συμπτώματα. Θέλετε να μας πείτε λίγο ποια είναι αυτά τα συμπτώματα και τι πρέπει να κινητοποιήσει? Γιατί πλέον και επισήμως δεν υφίσταται, τουλάχιστον με τον αυστηρό τρόπο που είχε επιβληθεί την περίοδο της πανδημίας, το κομμάτι της ατομικής καραντίνας. Τι πρέπει να κάνει κάποιος? Κοιτάξτε, αυτή την περίοδο ένας ο οποίος έχει συνάχει πονόλεμο πυρετό, κατά πάσα πιθανότητα έχει θα λέγαμε COVID. Δηλαδή η πιθανότητα είναι πάνω από 20-30% να έχει COVID. Οπότε θα πρέπει να κάνει το τεστ. Εάν είναι ευάλωτος, όπως σας είπα, θα πρέπει να ζητήσει από τον γιατρό του να του γράψει τη θεραπεία, η οποία είναι πολύ αποτελεσματική και η οποία είναι σωτήρια. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, σε αυτή την περίοδο αυτό που κάνουμε είναι προστατεύουμε τους ευάλωτους, γιατί αυτοί είναι που έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να πάθουν κάτι,
Και τώρα περιμένουμε από τέλη Σεπτεμβρίου εμβόλια για τους ευάλωτους, όχι για τον γενικό πληθυσμό. Γιατί ακούγεται κιόλας ότι υπάρχει πιθανότητα να ξαναεμβολιαστούν όλοι. Όχι, αυτά τα εμβόλια που θα έρθουν από τέλη Σεπτεμβρίου, μέσα Οκτωβρίου, εκεί περίπου, είναι επικαιροποιημένα. Δεν είναι ενισχυτικές δόσεις, είναι επικαιροποιημένες δόσεις. Όπως κάνουμε κάθε χρόνο για τη γρήπη όσοι είμαστε ευάλωτοι, όσοι είναι δηλαδή ευάλωτοι, έτσι θα γίνεται και με αυτό το εμβόλιο. Άρα και αυτό είναι κάτι το οποίο οφείλουμε να το ξεκαθαρίσουμε. Όσοι θέλουν να εμβολιαστούν με το νέο εμβόλιο του κορονοϊού θα το κάνουν όπως ακριβώς γίνεται όλα αυτά τα χρόνια και με το εμβόλιο της γρήπης. Ακριβώς. Που την προηγούμενη χειμερινή περίοδος επανήλθε μετά από 3 χρόνια πανδημίας. Τώρα, θέλω λίγο να μου πείτε τις προβλέψεις σας για τον χειμώνα. Γιατί κακά τα ψέματα, όλο αυτό το διάστημα και λίγο πριν το τέλος της πανδημίας, ο κόσμος ήταν περισσότερο προσεκτικός. Είναι αναμενόμενο ότι μέσα στο καλοκαίρι ξεφεύγουμε, θέλουμε να διασκεδάσουμε, δεν θέλουμε να βάζουμε περιορισμούς. Τι μπορεί να αλλάξει μέσα στο χειμώνα, τι είναι αυτό που έναν καθηγητή ιατρικής τον ανησυχεί, και το ανησυχεί το βάζω βεβαίως σε εισαγωγικά. Κοιτάξτε, αυτό το χειμώνα δεν βλέπω κάτι πιο ανησυχητικό από ότι το περσινό χειμώνα. Είμαστε στα ίδια επίπεδα. Θα πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή, γιατί υπάρχει μια κόπωση στον κόσμο και σου λέει δεν θέλω άλλο εμβόλιο. Θα πρέπει ο κόσμος λοιπόν, ο οποίος είναι ευάλωτος, να πάει να κάνει το εμβόλιο της γρήπης πάλι, πάει να κάνει το εμβόλιο του κορονοϊού, και αυτό που με φοβεί, σας λέω, είναι η κόπωση του κόσμου. Είναι, να το πω έτσι λιγάκι, ο χαδερφισμός. Μην μπούμε σε αυτή τη λογική ότι εντάξει έφυγε. Η πανδημία έφυγε, που σημαίνει ότι δεν χρειαζόμαστε μέτρα σε όλο τον πληθυσμό, αλλά οι ευάλωτοι θα έχουν τον ιό και αυτόν και τη γρήπη μπροστά τους πάντα. Άρα λοιπόν πρέπει να βρισκόμαστε σε μια επιφυλακή ώστε να βοηθήσουμε τον κόσμο ο οποίος το έχει ανάγκη να πάει, να κάνει τα εμβόλια το χειμώνα που πρέπει να κάνει και να προστατεύεται, να συνεχίζει να προστατεύεται. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, θέλω κλείνοντας να σας ρωτήσω αν μετά από όλη αυτή την παγκόσμια δοκιμασία της πανδημίας, τελικά η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα βγήκε πιο σοφή και στο κομμάτι της έρευνας και στο κομμάτι της πρόληψης, αλλά κυρίως στο κομμάτι της θεραπείας. Σίγουρα ο χώρος της επιδημιολογίας, λοιμοξιολογίας, ιολογίας, όλοι οι χώροι δηλαδή που ασχολούνται με τον κορονοϊό έχουν βγει πολύ πιο σοφοί. Έχει γίνει μια επένδυση σε ερευνητικές δομές και σε διαγνωστικές δομές. Το στίχημα που έχουμε μπροστά μας είναι μεγάλο. Και γιατί λέω είναι μεγάλο? Διότι ο πληθυσμός της γης μεγαλώνει, γερνάει, και αυτά θα τα βρίσκουμε ξανά και ξανά μπροστά μας. Και πρέπει τα επόμενα χρόνια, εγώ σας λέω τα επόμενα 23, για να μην βρεθούμε προαπρόπτου, γιατί η επόμενη πανδημία θα είναι χειρότερη. Και θα ξαναγίνει η επόμενη πανδημία. Δεν έχουμε κανένα λόγο να περιμένουμε ότι δεν θα ξαναγίνει μετά από 50 χρόνια μια πανδημία. Και η προετοιμασία γίνεται σε βάθος χρόνου, δεν γίνεται από 1-2 χρόνια. Άρα λοιπόν είμαστε πιο σοφοί, και αυτή η σοφία μας λέει ότι πρέπει να ετοιμαζόμαστε για πολλά χρόνια για να αντιμετωπίσουμε την επόμενη πανδημία, η οποία κάποια στιγμή θα ξαναρθεί σαν τους σεισμούς. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά για την απόψινή συνομιλία εδώ τηλεοπτικά στον αέρα της Crete TV. Καλή συνέχεια στις διακοπές σας στο νησί μας. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.